Ένας άνθρωπος κάποτε που δεν είχε παιδιά ζήτησε από το γείτονά του να του δώσει στη δούλεψή του ένα από τα δικά του παιδιά με σκοπό όταν μεγαλώσει να του ανοίξει δική του εργασία. Το παιδί όλα τα χρόνια δούλεψε με πολλή αφοσίωση στο σιδεροντολόγο προστάτη του, αλλά όταν πια ήρθε στην ηλικία να κάνει δική του δουλειά, πήγε και είπε στον κύριό του: «Δούλεψα πιστά κοντά σου, τώρα πρέπει να μου δώσεις χρήματα να κάνω πια τη δική μου εργασία». Εκείνος γέλασε πονηρά και είπε: «Σκόπευα να σε φωνάξω κι εγώ για τον ίδιο λόγο, μόνο που πρώτα πρέπει να πας να βρεις δύο πράγματα και να μου τα φέρεις». «Τι πράγματα?» ρώτησε με απορία και θυμό το παλικάρι. «Το ένα ονομάζεται Α και το άλλο Ι. Εάν δεν μου τα φέρεις θα υποχρεωθείς να δουλέψεις ακόμη πολύ». Πεισμωμένο το παλικάρι έφυγε από κοντά του. Πήγε και ρώτησε όλους τους σοφούς γέροντες του κλάν να του πούν πού θα βρει αυτά τα δύο παράξενα πράγματα που του ζήτησε το αφεντικό του. Κανένας δεν μπόρεσε να τον βοηθήσει, να του δώσει μια απάντηση. Όλοι έλεγαν πως δεν τα ήξεραν καθόλου. Τότε το έξυπνο παλικάρι σοφίστηκε κάτι τολμηρό. Πήγε στο δάσος, πήρε δύο νεροκολοκύθες, έβαλε κάτι μέσα και γύρισε στο αφεντικό του. «Κύριε», του είπε, «σου έφερα και το Α και το Ι. Είναι μέσα σε αυτά τα δύο δοχεία. Βάλε τα δάχτυλά σου να τα πάρεις». Με ειρωνικό χαμόγελο στα χείλη, ο πονηρός μα και αφελής συγχρόνος γέρος έβαλε το δάχτυλό του και την ίδια στιγμή το έβγαλε φωνάζοντας ένα δυνατό «Α!». Έσκυψε να δει τι ήταν αυτό που τον τζίμπησε και είδε μια χοντρή αράχνη στο βάθος του δοχείου. «Το Α το πήρες», είπε χαμογελώντας ο νεαρός. «Βάλε τώρα το χέρι σου και στο άλλο δοχείο και θα έχεις και το Ι». Όμως ο πονηρός γέρος είδε πως είχε να κάνει με έναν πανέξυπνο νέο και απλώς έσκυψε και είδε τη φωλιά των μερμηγκιών που ήταν μέσα στο άλλο δοχείο και που ασφαλώς το τσίπημά του θα τον έκανε να φωνάξει πολλά Ι. Κατάλαβε πως έπρεπε να κάνει το καθήκον του και αυτά που είχε υποσχεθεί. Έδωσε στο παιδί πολύ περισσότερα χρήματα για να αρχίσει τη δική του δουλειά. Μα και εκείνο δεν ξέχασε ποτέ τα όσα χρωστούσε στον άνθρωπο αυτό.